ΕΛΕΠΑΠ Χανίων. Mm-hmm. Πρέπει να στηρίξουμε αυτά τα παιδιά. Θα πάμε στα Χανιά, θα συνομιλήσουμε με την πρόεδρο τοπικής δικού σας επιτροπής ΕΛΕΠΑΠ Χανίων, η κυρία Βούλα Ορφανουδάκη. Κυρία Ορφανουδάκη, την καλησπέρα μας από Ηράκλειο. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στο όνειρο και πρέπει όλοι να βοηθήσουμε σε αυτό. Βεβαίως. Ακόμα και παιδιά με ειδικές ανάγκες ή ιδιαίτερες δεξιότητες που συνηθίζω να λέω εγώ. Ακριβώς. Όπως είναι τα παιδιά μας της ΕΛΕΠΑΠ. Αυτά τα παιδιά κάνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα που κάνουν οι υπόλοιποι με ένα διαφορετικό τρόπο και ίσως με ένα καλύτερο τρόπο, θα πω εγώ. Ναι. Γιατί κοπιάζουν παραπάνω για να ανακτήσουν αυτές και να εκπαιδευτούν στο να κάνουν αυτό που εμάς μας βγαίνει με πάρα πολύ ευκολία. Αλλά είναι τόση δύναμη, η ψυχική δύναμη και το σθένος τους που αξίζουν τη στήριξή μας αυτό το δρόμο τους. Κυρία Ορφανουδάκη, μπορεί κάποιος να υιοθετήσει εντός εισαγωγικών μέσα από την οικονομική στήριξη που θα παρέχει, σωστά? Βεβαίως, βεβαίως. Για πείτε μας. Επειδή όλα μας τα παιδάκια δεν έχουν το ίδιο οικονομικό επίπεδο και ιδιαίτερα τώρα που ιδιαίτερα σε αυτούς τους καιρούς που ζούμε, που είχαμε την κρίση μετά τον κορονοϊό, οπότε πολλοί δεν κατάφεραν να δουλέψουν, να έχουν την ίδια οικονομική ευμάρεια που είχαν πριν και κάποια παιδάκια μένουν στην πορεία ανασφάλιστα. Εμείς όμως τους παρέχουμε όλες τις θεραπείες που χρειάζονται, είτε είναι ασφαλισμένα είτε δεν είναι, διότι αυτά χρειάζονται και αυτός είναι ο σκοπός της ύπαρξής μας. Και για να μπορέσουν να συνεχίσουν να απολαμβάνουν όλες τις θεραπείες και να συνεχίσει να λειτουργεί όπως λειτουργεί η ΕΛΕΠΑΠ Χανίων, γιατί για αυτήν μιλάμε τώρα, μπορούμε μέσω της προσφοράς χρημάτων, μέσω του προγράμματος οικονομικής υιοθεσίας θεραπείων... Μάλιστα, να βοηθήσουμε. Να βοηθήσουμε το σκοπό της ΕΛΕΠΑΠ. Κυρία Ορφανουδάκη, αυτά τα χρόνια λειτουργίας του παραρτήματος Χανίων, πόσα παιδάκια έχουν βοηθηθεί από εσάς και από όλους τους κριτικούς μαζί? Στα 40 χρόνια λειτουργίας που γιορτάζουμε φέτος, έχουμε πάνω από 100.000 παιδάκια είναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Κυρία Ορφανουδάκη, θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω. Θα ξαναβγάλω, θα ξανακάνουμε ρεπορτάζ, θα σας ξαναφιλοξενήσουμε εδώ με πολύ μεγάλη χαρά και τιμή. Και δεσμευόμαστε γι' αυτό. Να είστε καλά, κυρία Ορφανουδάκη, να είστε καλά. Στείλατε ένα πολύ δυνατό μήνυμα και πρέπει να βοηθήσουμε όλοι.